επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος πρακτικά όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει τίποτα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε υποφέρει και τα βάσανα που έχουμε τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας προϋπολογισμός για να μην πούμε καρμπών και αδικήσουμε κανέναν, αλλά ένας προϋπολογισμός αμετάβλητος στα βασικά μεγέθη για την αντιμετώπιση τεράστιων ζητημάτων που έχουμε, όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία, όπως είναι η αντισεισμική προστασία, όπως είναι οι αντιπυρικές περιόδους, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι η οδική ασφάλεια, όπως είναι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα μόνο να πούμε. Επειδή πολλή κουβέντα έγινε και δεν θα μην κακοκαρδιστούμε τώρα τελευταία μέρα για το ποιος έκανε, τι παρέλαβε, σε ποιον παρέδωσε κτλ. Εμείς γνωρίζετε, έχουμε μια εμπεριστατωμένη κριτική με στοιχεία, ότι ιδιαίτερα από το 2010-2011 που δημιουργήθηκε ο θεσμός της Περιφερειακής Αρχής, ιδιαίτερα στις περιόδους παράδοσης παραλαβής, αυτό είναι αδιάστατο στοιχείο, μπορεί να το ψάξει ο καθένας και να δει ότι δεν λέμε ψέματα, οι προϋπολογισμοί ήθιστε να ψηφίζονται από κοινού, από τον προηγούμενο με τον καινούριο Περιφερειακό. Στην παράδοση παραλαβή. Λοιπόν, έτσι έγινε από το Γιάννη Ζουγουρό στη Ρένα Δούρου, ψηφίστηκαν μαζί οι προϋπολογισμοί, έτσι έγινε από τη Ρένα Δούρου με τον Γιώργο Πατούλη, ψηφίστηκαν από κοινού οι προϋπολογισμοί, έτσι γίνεται τώρα από τον κύριο Πατούλη προς τον κύριο Χαρδαλιά, ψηφίζονται μαζί οι προϋπολογισμοί. Ο ένας παραδίδει στον άλλο. Και τι παραδίδουν? Στοιχεία. Να μιλάμε συγκεκριμένα, όχι γενικά, γιατί στα γενικά ξέρετε μπορεί καμιά φορά κανένας να ξεφεύγει. Από το 2011 έχουν φύγει 1715, επαναλαμβάνω, 1715 εργαζόμενοι της Περιφέρειας Αττικής όλων των ειδικοτήτων. Πόσοι έχουν έρθει? Προκαλώ τον κύριο Πέπα να μας πει πόσοι έχουν έρθει. Δεν έχει έρθει κανένας μόνιμο προσωπικό. Έχουν έρθει με αυτές τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις των λίγων μηνών εργασίας, τις ανακύκλωσης των εργαζομένων και τελικά τεράστια φιλέτα έχουν παραδοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό το απαράδεκτο που διάβαζα σήμερα από τις δηλώσεις του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του καινούριου πολιτικής, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του Κικίλια, που κάνει τον ανήξερο, δεν ξέρει πόσα εκφιονιστικά μηχανήματα δεν έχουμε, Δεν έχουμε κανένα. Εκφιονιστικό μηχάνημα η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ούτε ένα. Διαβάζαμε τώρα πριν με τους συντρόφους εδώ πέρα τα επίσημα στοιχεία. Είναι 7 φορτηγά άνω των 30 ετών το καθένα που έχουν μπροστά ένα μαχαίρι. Και μία λατιέρα. Ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής. Ο Κικίλιας δεν τα ξέρει αυτά. Τα περιφερειακός σύμβουλος. Δεν τα γνωρίζει. Ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ούτε μία λατιέρα, δεν διαθέτει. Για τον επερχόμενο χιονιά, όπως λένε. Όλα έχουν παραδοθεί στις ιδιωτικές εταιρείες, στους μεγαλοεργολάβους, στους επιχειρηματικούς ομίλους, που λιμένονται τον υδρότα και τον πλούτο και προκαλούν και τα βάσανα τα τεράστια. Και δεν δίνουν και κανένα θέμα. Ποιο θέμα να πάρουν? Τον καθαρισμό των ρεμάτων. Τα ρέματα θα παραμείνουν ακαθάριστα και για το 2024. Ο προϋπολογισμός το ομολογεί. Δεν πρόκειται να καθαριστεί τίποτα. Και το 2024. Εδώ η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει τίποτα, δεν διαθέτει προσωπικό, δεν διαθέτει μηχανήματα και βρίσκεται στο έλεος των εργολάβων που τσακώνονται στη Δυτική Αττική, στην Ανατολική Αττική, γιατί τα ποσά είναι μεγάλα, 7 και 8 εκατομμύρια, ποιος θα πάρει τη δουλειά και τα ρέματα παραμένουν ακαθάριστα. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τα εκφιονιστικά μηχανήματα. Η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει τίποτα, νοικιάζει κάθε φορά πάνω από 110 μηχανήματα. Όταν πέσει ένα χιόνι, θα πέσει το πρώτο χιόνι, νοικιάζει πάνω από 110 μηχανήματα. Λοιπόν, και τώρα τσακώνονται οι εργολάβοι αναμεταξύ τους ποιος θα πάρει τη δουλειά και τρέχεται όλη τελευταία στιγμή και θα σας μαζέψει ξανά όλους ο Υπουργός ο Κικίλιας για να του δώσετε αναφορά πόσα μηχανήματα έχετε εξασφαλίσει. Θέλετε να πάμε στα αντιπλημμυρικά έργα? Η ίδια κατάσταση. Ποιο τομέα να πιάσουμε? Ποιο τομέα να πιάσουμε και να αφήσουμε? Λοιπόν, ο προϋπολογισμός λέει τίποτα για τους εργαζόμενους. Τα λειτουργικά έξοδα που διαβάζουμε για τον προϋπολογισμό, όχι μόνο δεν είναι αυξημένα,
είναι και μειωμένα. Αυτό ομολογεί ότι δεν θα έρθει ούτε ένας εργαζόμενος στην περιφέρεια Αττικής. Πώς θα γίνουν αυτά? Ούτε ένας εργαζόμενος δεν θα έρθει. Δεν μιλάμε μόνο για τη χρηματοδότηση για να φτιαχτούν αναγκαίες υποδομές. Λέμε για προσωπικό, λέμε για υποδομές, λέμε για υπηρεσίες. Είναι στο έλεος της ανταποδοτικότητας, το μόνο που αυξάνεται είναι τα τέλη, από 35 σε 38 εκατομμύρια. Είχατε βάλει πέρυσι 35 εκατομμύρια. Πήρατε 38 εκατομμύρια, τώρα βάζετε 38 εκατομμύρια να πάρετε 40. Ανταποδοτικότητα, φορολεϊλασία του ελληνικού λαού και από την περιφέρεια. Δεν φτάνει δηλαδή η φορολεϊλασία που έχουμε από την κεντρική κυβέρνηση. Τα ταμεία είναι γεμάτα, το γνωρίζουν όλοι αυτό. Και ο κρατικός προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης το ομολογεί. Τα ταμεία είναι γεμάτα. Γιατί οι τιμές είναι στο Θεό, γιατί οι φόροι είναι στο Θεό, γιατί οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ είναι στο Θεό, γιατί οι φόροι καυσίμων έχουν εκτοξευτεί, γιατί οι φόροι στην ενέργεια έχουν εκτοξευτεί, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και έρχεται και η περιφέρεια και οι δύο από κάτω και χαρατσώνουν αδέρφα. Και ποιος θα παίρνει όλα αυτά? Και τελικά τι παράγουν, τι φτιάχνουν όλοι αυτοί? Τα τεράστια ποσά που παίρνουν. Θέλετε να αναφέρουμε ορισμένα που προκαλούνται από την υποστελέχωση? Κάθε χρόνο η φύλαξη του πεδίου του Άρεως, 400.000 ευρώ κάθε χρόνο. Ούτε σύνταγμα να είχαμε, σύνταγμα Λοκατζίδων να είχαμε να το φυλάγανε, 400.000 ευρώ δεν θα δίναμε. 300.000 ευρώ το χρόνο η φύλαξη των κτηρίων για το φαλυρικό όρμο. Λέμε για το φαλυρικό όρμο, αν θα γίνει, αν θα τελειώσει αυτό το έσχος που υπάρχει εκεί κάτω. 300.000 ευρώ το χρόνο δίνουμε. Εμείς πληρώνει η περιφέρεια Αττικής για τις εγκαταστάσεις του εργολάβου, τα γραφεία του. Πληρώνει 300.000 ευρώ. Αν πέσει το πρώτο χιόνι, θα δώσουμε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ ξανά σε εργολάβους για χιονιστικά για να ανοίξουν οι δρόμοι. 6.600 δώσαμε το 2020. Το 2021 μόνο για την ίδια πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό είναι. Οι εργολάβοι, οι εργολαβικές εταιρείες, οι επιχειρηματικοί ομίλοι, μεγάλες εταιρείες είναι αυτές, βλέπουν φωτιά, βλέπουν χιόνι, βλέπουν νερό πολύ και τρίβουν τα χέρια τους. Πανηγυρίζουνε. Σου λέει θα τρέξουν τα εκατομμύρια βέρτα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει και που επικρατεί. Για να μην πάμε για αναγκαίες υπηρεσίες, όπως το πιο απλό. Ποιος θα καθαρίζει τα γραφεία της περιφέρειας? Είδαμε προεκλογικά μία σύμβαση, πραγματικά εδώ ξεπεράστηκαν κάθε όριο. Ξεπεράστηκαν όλα τα όρια. Για την αίθουσα, η οποία θα έχει τα ψηφοδέλτια πριν μοιραστούν στους Δήμους, τα ψηφοδέλτια, δόθηκαν για 3 μέρες, για 2 καθαρίστριες, 24.000 ευρώ. Και εμείς λέμε, μπράβο, επιτέλους, Περιφέρεια Αττικής πήρε την απόφαση να διευκολύνει οικονομικά 2 καθαρίστριες. Αν οι καθαρίστριες πληρώνονται με 4 ευρώ την ώρα. 4 ευρώ την ώρα και οι δύο μαζί δεν θα παίρνανε ούτε 1.000 ευρώ. Και ο εργολάβος θα παίρνει τα υπόλοιπα 23 χιλιάρικα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια Αττικής για να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Αυτή η κατάσταση, μιλάμε πρακτικά πλέον, γιατί και Περιφερειακό Συμβούλιο βλέπετε, συζητάμε για τον προϋπολογισμό και είμαστε εδώ, εμείς μιλάμε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω βλέπω μπροστά μου μαύρες κάμερες με τα ονόματα. Μιλάω μπροστά σε τίτλους ονομάτων. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, και για αυτή την κατάσταση δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα αν ο λαός μας δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του και δεν βγει και διεκδικήσει αυτά που τους θερούν αυτές τις πολιτικές ο ένας μετά τον άλλον. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Ευχαριστούμε. Κλείνει αυτή η θητεία. Καλή αρχή ίσως είναι και στην επόμενη. Και με προσπάθεια πολύ ελπίζουμε Ευχαριστούμε τον κύριο να Πρωτούλη. Μπορέσουμε να περισσώσουμε.